ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Δέλτας, βιολόγος, διευθυντής Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δέλτα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Δέλτα. Τώρα δεν ξέρω, όλα κινούνται σε ρυθμούς κορονοϊού. Δηλαδή, η Κύπρος μπήκε στο χάρτη και μπήκε, αν θέλετε, και με το χειρότερο σενάριο. Δεν είναι ότι πιο εύκολο να έχεις γιατρό μέσα εμπλεκόμενο. Και γενικότερα βιώνουμε πρωτόγονες καταστάσεις, κλεισίματα σχολείων, όλα αυτά. Κοιτάξτε, ήταν ένα τυχαίο περιστατικό το ζήτημα του ποιος διαγνώστηκε πρώτος. Δεν χρειάζεται να επικεντρωθούμε εκεί. Και είναι όντως πρωτόγνωρα πράγματα με την έννοια ότι δεν ξαναενεργοποιήθηκε το σύστημα τόσο πολύ και τόσο καλά για την πρόληψη. Και εγώ θέλω να σταθώ ακριβώς σε αυτό και σε πιο άλλα θέματα τα οποία αφορούν το πώς το αντιμετωπίζουμε. Είναι ένας ιός. Είναι μια ίωση σαν όλες τις άλλες. Μπορεί σύμφωνα με τις στατιστικές να είναι λίγο πιο επικίνδυνος από τους άλλους, έτσι. Δεν θα έλεγα υπερβολικά πιο επικίνδυνος. Είναι αυτή η ενημέρωση και η συνεχής ενημέρωση των αριθμών που δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι πιο χειρότερος ή πολύ πιο χειρότερος από άλλους. Όπως λέγαμε και πιο πριν, για κάθε επιβεβαιωμένο περιστατικό με βάση το οποίο υπολογίζεται η στατιστική του πόσα περιστατικά πεθαίνουν σε σχέση με το σύνολο, μπορεί να είναι υπερβολικό εννοουμένου ότι είναι γνωστό πως υπάρχουν και περιστατικά που παραμένουν ασυμπτωματικά. Και όμως μπορούν και μεταδίδουν τον ιό. Εγώ θέλω να σταθώ ακριβώς στα θετικά. Είναι η πρώτη φορά που η παγκόσμια κοινότητα παίρνει τέτοια μέτρα, σε τέτοια ταχύτητα, σε τέτοιο βαθμό, τόσο συντονισμένα, που ήδη άρχισε να τον ελέγχει. Ούτε με το ΣΑΡ είχαμε παρόμοια κινητοποίηση. Επομένως, τα μηνύματα είναι μόνο θετικά και αν ο κόσμος που αρχίζει να συνειδητοποιεί το ζήτημα, δεν πανικοβληθεί. Μιλάμε για τον πανικό. Σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν δικαιολογείται πανικός. Υπάρχουν πολύ καλά οργανωμένα συστήματα στην Κύπρο, με όλα τα προβλήματα που κατά καιρούς παραπονιόμαστε ότι έχουμε, είτε με το ΓΕΣΥ είτε με άλλα. Οι συντεταγμένες υπηρεσίες του κράτους λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Εγώ δηλαδή τους βγάζω το καπέλο, τους συγχαίρω και ας συνεχίσουμε να υπακούμε τις οδηγίες των ειδικών. Είναι μια ίωση. Σκοτώνει ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Βεβαίως και δεν θα πρέπει να πεθάνουν. Και αν μπαίνει ζήτημα θερμοκρασιών που συνεχώς έρχεται και επανέρχεται, δεν ξέρω πόσο ακόμα θα κρατήσει ο χειμώνας στην Κύπρο, αλλά αν στις πιο ορεινές περιοχές που ζουν πιο ευάλωτοι πληθυσμοί, ας ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν συνέχεια τη θέρμανσή τους και τους επιχορηγήσει για μια φορά το κράτος. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και είναι και μια λύση. Να πάω στον δόκτωρα Καραγιάννη. Έχουμε ένα θετικό στοιχείο που είναι, έστω και αν δεν είναι ασφαλές, ότι έχουμε 152 περιστατικά δείγματα μάλλον, που είναι 185 μέχρι χθες το βράδυ ήταν, από το περιβάλλον του γιατρού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας που είναι αρνητικά. Αυτό είναι ένα θετικό. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι και ασφαλές. Φυσικά. Γιατί μπορεί να έχουμε εξέλιξη μετά. Mm-hmm. Αλλά σε πρώτη φάση είναι αυτό τι μπορεί να σημαίνει, ότι δεν έχουμε από το περιβάλλον το κοντινό που ήταν και το πιο επικίνδυνο, όταν δεν έχεις, είναι ενθαρρυντικό το μήνυμα. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι τα δείγματα αυτά βγήκαν αρνητικά είναι ενθαρρυντικό. Αλλά δεν πρέπει να εφησυχάσουμε, διότι ακόμα εάν κάποιοι από αυτούς έχουν μολυθεί, είναι στα πολύ πρώιμα στάδια της επόασης. Κανείς δεν αναμένει ότι στο σημείο αυτόν ο ιός θα πολλαπλασιάζεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, ούτως ώστε να είναι ανιχνεύσιμος. Επομένως, εγώ θα ήμουν πιο εφησυχασμένος εάν μετά από μια εβδομάδα να επαναληφθούν τα δείγματα που νομίζω θα επαναληφθούν, για να είμαστε εντελώς σίγουροι ότι όλοι είναι πράγματι αρνητικοί και δεν έχουν μολύνθει. Ναι, γιατί και ο κύριος Φυλακτού, κουβεντιάζοντας πριν, είπε ότι είναι η πρώτη παρτίδα των ανθρώπων του περιβάλλοντος, θα έχει και μια δεύτερη παρτίδα, έρχονται συνέχεια δείγματα και σήμερα θα πάνε, αλλά είπε και αυτός ακριβώς αυτό που λέτε εσείς, ότι είναι θεατρικό και μια ανακούφιση από το γεγονός ότι τα 152 πρώτα και μετά τα υπόλοιπα 30 ήταν ενθαρρυντικά, ότι δεν είχαμε πρόβλημα. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε κάποια μέτρα, μια σειρά από μέτρα. Πιστεύεις, αγαπητέ μου κύριε Δέλτα, ότι δικαιολογούνται τα μέτρα αυτά? Ή είναι αυτό που λέμε, το φρονίμο τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν? Αυτό είναι. Κάποιοι είπαν ότι είναι υπερβολικά. Μπορεί να είναι υπερβολικά, αλλά ας τα εφαρμόσουμε στο πλαίσιο της λογικής, υπερβολικά, αλλά στο πλαίσιο της λογικής, ούτως ώστε να μην θρηνήσουμε.
Είναι μια επιδημία η οποία κινδυνεύει να πάρει διαστάσεις πανδημίας. Την έχουμε δει να εξαπλώνεται πολύ γρήγορα. Αυτός ο ιός έχει μια ανθεκτικότητα, ίσως να μην είναι θέμα ανθεκτικότητας κατά κρίβεια, σύμφωνα με κάποια γενετικά στοιχεία που διάβαζα χθες. Η γενετική του ιού είναι τέτοια και η βιολογία του, που του επιτρέπει να εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό πιο εύκολα. Δεν είναι ότι, ίσως δεν είναι το ότι είναι πιο ανθεκτικό. Πιο γρήγορα, ίσως. Ναι, πιο αποτελεσματικά. Με το που έρχεται σε επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό, έχει τέτοια βιολογία και δομή. Μάλιστα, έφερα μια φωτογραφία εδώ του ιού, που μπορεί και μπαίνει στο ανθρώπινο σώμα πιο εύκολα. Επομένως, μπορεί να μην είναι καν θέμα ανθεκτικότητας. Πολύ ανθεκτικός ιός, παραδείγματος χάρη, ήταν αυτός της πατήδας Β, αν πάμε πίσω μερικά χρόνια. Εκείνος και αν ήταν ανθεκτικός. Πιστεύω λοιπόν ότι καλύτερα να είμαστε λίγο υπερβολικοί για να τον προλάβουμε, παρά να βιώσουμε όντως μια κατάσταση πανδημίας. Θα υποφέρουμε λίγο, θα ταλαιπωρηθούμε λίγο το ένα το άλλο, αλλά ας μην το διακινδυνεύσουμε. Στο κάτω-κάτω, εγώ θεωρώ ότι είναι και μια ευκαιρία αυτή, μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία για τους ειδικούς που ασχολούνται να μελετήσουν τη συμπεριφορά του ιού, να μελετήσουν πρωτόκολλα. Ρωτούσαμε προηγουμένως για το πόσο καιρό υποάζεται, πόσο αντέχει, τι θερμοκρασίες. Είναι ευκαιρία να μελετηθεί, γιατί αυτή η επιδημία δεν θα είναι η τελευταία. Του χρόνου, σε 2, σε 5 χρόνια, θα έχουμε μια άλλη, παρόμοια. Θα είμαστε πιο έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Χτίζουμε εμπειρία, γνώση. Σωστή. Και οι υπηρεσίες σε διάφορες χώρες πιστεύω ότι το εκμεταλλεύονται αυτό, ακριβώς για να παραγάγουν νέα γνώση έρευνα, και εμπειρία. Έτσι, στην έρευνα. Βέβαια, βέβαια. Είναι η μοναδική ευκαιρία για τους ερευνητές, τους ιολόγους, να μελετήσουν αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε εδώ πέρα, ότι πραγματικά ο συγκεκριμένος ιός φαίνεται ότι είναι πολύ πιο εύκολα διαδόσιμος σε σύγκριση με τον SARS και τον MERS. Ο SARS, όταν εμφανίστηκε το 2004, προκάλεσε περίπου 3.000 περιστατικά, με έναν ποσοστό θνητότητας γύρω στο 10%. Ο MERS, αυτός ο άλλος κορονοϊός της Μέσης Ανατολής, ο οποίος μεταδίδεται από καμήλες εις τον άνθρωπο, από το 12 που παρουσιάστηκε μέχρι τώρα, έχει προκαλέσει γύρω στα 3.500 επίσης περιστατικά μέσα σε 8 χρόνια. Οπότε κάποιος καταλαβαίνει ότι δεν είναι τόσο εύκολα διαδόσιμος όπως ο COVID. Εκείνος όμως προκαλεί μια θνητότητα γύρω στο 34%. Ενώ εδώ τώρα μιλάμε. Ενώ τώρα με τον COVID μιλάμε γύρω στο 3,4%. Εντάξει, έχουμε βέβαια, αγαπητέ γιατρέ, έχουμε και το θέμα της γρήπης. Πόσοι χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν το χρόνο από γρήπη? Φυσικά. Στην Ελλάδα πέρυσι 22-23. Πεθαίνουν πολύ περισσότεροι. Πεθαίνουν πολύ περισσότεροι και τα ποσοστά θνητότητας εκεί είναι γύρω στο 0,1%. Δηλαδή είναι 10 φορές με 30 φορές πιο χαμηλά από τον COVID. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είναι γεγονός και αυτό που είπε ο κύριος Δελήτας, ότι είναι και ευκαιρία για τους ερευνητές να προχωρήσουν και να ανακαλύψουν τον ιό. Είναι μια άγνωστη κατάσταση, ένας άγνωστος ιός. Όμως έχει ιδιαιτερότητες που το έχουμε διαπιστώσει με βάση τα αποτελέσματά του και το ποιους χτυπάει. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μικρά παιδιά δεν έχουν τόσο πρόβλημα. Νεολαίοι δεν έχουν τόσο πρόβλημα. Και βλέπουμε ότι συνήθως τα θύματα είναι άνθρωποι κάποιας ηλικίας με βεβαρημένο ιστορικό παρελθόν. Άρα μπορούμε να επικεντρωθούμε εκεί. Τα παιδιά και γενικά οι νέοι έχουν πιο ενεργό ανοσοποιητικό σύστημα. Όσο κάποιος προχωρεί στην ηλικία, το ανοσοποιητικό σύστημα γίνεται και πιο αδύνατο. Επομένως, όταν μιλάμε για ευάλωτες ομάδες, εκτός του ότι το έχουν βεβαρημένων κλινικών ιστορικών, επιπλέον το ανασωπητικό του σύστημα δεν είναι τόσο ενεργό, ούτως ώστε να εκριζώσει τον ιό πιο εύκολα. Και αυτό δεν είναι κάτι των νέων. Παραδείγματος χάρη, να πάρουμε την υπατήτηδα Α σαν έναν άλλον παράδειγμα. Η υπατήτηδα Α στα παιδιά κάνει έναν νόσημα παρόμοιο με το κρυολόγημα. Ενώ σε πιο μεγάλες ηλικίες προκαλεί ίχτερον, χρειάζεται η νοσήλευση στο νοσοκομείο κτλ. Επομένως, έχουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ίωση. Ναι. Και ευτυχώς και στην παρούσα περίπτωση με τον COVID, τα παιδιά δεν νοσούν τόσο βαριά όσο οι ενήλικες. Δεν μπορεί να είναι φορέας όμως, έτσι.
Φυσικά. Και να πάει στη γιαγιά και να μεταφέρει φυσικά το πρόβλημα. Γι' αυτόν, ναι, γι' αυτόν λέμε ότι άτομα από ευάλωτες ομάδες είναι καλύτερα να αυτοπεριοριστούν στο σπίτι, να αποφεύγουν επαφές με άλλα άτομα, έστω και απλά κρυολογήματα. Διότι δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Κάποιος με συμπτώματα. Φυσικά στην Κύπρο δεν έχουμε πρόβλημα ακόμα με τον COVID, αλλά και το απευχόμαστε. Καλό να παίρνουμε τα μέτρα μας όμως. Ευχαριστώ. Ναι, θέλω να προσθέσω ότι δεν είναι και εντελώς άγνωστος ιός. Ίσα ίσα θα έλεγα ότι λόγω προηγούμενης εμπειρίας, γνώσης, λόγω της τεχνολογίας που υπάρχει σήμερα και της πλατιάς γνώσης, ο ιός ταυτοποιήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, αλληλουχήθηκε στο γενετική του βάση, του DNA του έγινε πάρα πολύ γρήγορα γνωστό. Είναι RNA ιός, αλλά αυτό το καταλαβαίνουν οι ειδικοί ποια είναι η διαφορά. Και γνωρίζουν πού πρέπει να κατευθυνθούν για την κατασκευή πιθανού εμβολίου. Και αυτό ακριβώς είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της γνώσης που έχει συσσωρευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την αξιοποιούν, την εκμεταλλεύονται οι ειδικοί. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος για να παρασκευαστεί και να ένα εμβόλιο να δοκιμαστεί και να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλές και δεν προκαλεί άλλα παρενέργειες κλπ. Αλλά υπάρχει εντονότατη έρευνα αυτή τη στιγμή και προσπάθειες από ειδικούς για την κατασκευή εμβολίου. Και το τονίζω ξανά αυτό, δεν μας είναι ένας άγνωστος ιός, είναι ένας ιός ο οποίος προέκυψε μέσα από την εξέλιξη και φυσική επιλογή, μέσα από κάποιες μεταλλάξεις που δέχτηκε, μεταφέρθηκε στον άνθρωπο με αυτή την παθολογία. Βέβαια, ξέρετε ότι η συνωμοσία τρέχει των πραγμάτων. Ναι, τρέχει. Έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα. Δεν ότι, ήταν, ότι υπήρχε και τον αφήσανε, ναι, ότι όλα γίνονται για τα εκατομμύρια των εμβολίων και τα τρισεκατομμύρια των εμβολίων κτλ. Για να καταστραφούν οικονομίες και να αναπτυχθούν άλλες. Αυτά βέβαια πάντα υπάρχει ένα τέτοιο, ναι, σκηνικό. Τα ακούμε όλοι μας. Μέχρι να υπάρξει κάτι αποδεδειγμένο, εγώ δεν τις πιστεύω. Εννοείται. Λόγω της τεχνολογίας που ανέφερε ο Κωνσταντίνος, πράγματι αλληλουχήθηκε το RNA του ιού από την πρώτη εβδομάδα του Γενάρη. Και αυτό είναι καλό είναι αυτό. Πολύ καλό, ναι. Και οι Κινέζοι ερευνητές το είχαν δημοσιεύσει, δεν το κράτησαν μυστικό, το είχαν κοινοποιήσει, ούτως ώστε άλλες ομάδες να αρχίσουν δουλειά πάνω σε πιθανά εμβόλια και ακόμα και προσδιορισμών ορολογικών διχτών, διότι αυτή τη στιγμή η διάγνωση βασίζεται πάνω στην ανίχνευση του RNA του ιού. Είναι καλό να έχουμε και ένα διαγνωστικό τεστ το οποίο να ανιχνεύει τα αντισώματα. Διότι τότε, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε ποιον ποσοστό του πληθυσμού έχει εκτεθεί στον ιό, αλλά δεν έχει νοσήσει. Επομένως, θα έχουμε και το ποσοστό των ασυμπτωματικών περιστατικών. Τώρα, κύριε Δέλτα, εγώ, στη δική μου, στο δικό μου μυαλό, δύο εντυπωσιακά πράγματα συμβαίνουν. Το ένα είναι αυτό που γίνεται τώρα με την Κίνα, μηδέν περιστατικά εδώ και αρκετό καιρό. Και το δεύτερο, ένα μόλις περιστατικό ανακοινώθηκε χθες στην Τουρκία. Η Τουρκία που συνορεύει με το Ιράν, η Τουρκία που έχει χιλιάδες Ιρανούς πηγαίνουν έρχονται από τα σύνορα, που είχε αεροπλάνο σε καραντίνα. Αυτά λίγο δεν είναι πράγματα που υπάρχουν. Υπάρχουν δύο πιθανά ενδεχόμενα που έρχονται στα γρήγορα στο μυαλό μου. Το ένα είναι ότι ίσως δεν ήθελαν να ανακοινώσουν περιστατικά ή δεν γινόταν ορθή ανίχνευση των περιστατικών. Δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά η Τουρκία είναι μια περίεργη χώρα, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Στο Παστέρ και στην. Ναι, αυτό είναι το ένα ενδεχόμενο. Το άλλο ενδεχόμενο, το οποίο και πάλι είναι μια εικασία που κάνω, δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρεια πριν γίνει μια σωστή μελέτη. Πιθανόν η γενετική σύσταση αυτών στους οποίους έγινε για πρώτη φορά η επαφή να ήταν ανθεκτική και να μην εκδηλώθηκε. Είναι θέμα καθαρά τύχης. Αλλά δεν θεωρώ ότι ο τουρκικός πληθυσμός έχει μια τέτοια σοβαρή ιδιαιτερότητα που να τους προστατεύσει. Ναι, η Κίνα. Παρόλο που γι' αυτό δεν αποκλείεται. Ναι. Δηλαδή, αν ανατρέξουμε σε άλλα παραδείγματα ιών, παραδείγματος χάρη για HIV και AIDS, ναι, υπάρχουν πληθυσμοί, υπήρξαν πληθυσμοί που ήταν ανθεκτικοί. Ιδιαίτερα ανθεκτικοί ή ιδιαίτερα ευάλωτοι, όπως ήταν η μαύρη της Αφρικής,
κλπ. Επομένως, όλα αυτά είναι πιθανά ενδεχόμενα, αλλά υποθέτω ή είμαι σχεδόν σίγουρος, θα έλεγα, ότι θα μελετηθεί γι' αυτό και θα γνωρίζουμε γιατί. Η Κίνα τώρα, όλο αυτό που συμβαίνει με μηδενικά περιστατικά, δεν είναι θετικό μήνυμα? Θετικότατο. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι αυτή η υπερβολική επιθετική πολιτική που εφαρμόστηκε άμεσα προστάτεψε τον κόσμο, βέβαια. Η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι ανησυχή από επανεισδοχή του ιού από άλλες περιοχές. Μάλιστα, ναι, από τουρίστες που έχουν πάει στην Ευρώπη. Όμως το γεγονός ότι καταφέρανε μετά από όλο αυτό το κακό να έχουν μηδέν περιστατικά, αυτό σημαίνει κάτι. Ότι μπορεί αυτό που λέει ο κ. Δέλτης με επιθετική πολιτική να τον περιορίσει. Ναι, φυσικά πρόκειται για έναν σύστημα κυβέρνησης δικτατορικό, να μπορούμε να το πούμε, το οποίο επέβαλε τους περιορισμούς που επέβαλε και ο κόσμος εκεί πέρα είναι υπάκουος. Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι, έστω και με τους περιορισμούς που θα βάλουν και οι ευρωπαϊκές χώρες και στην Κύπρο να μπουν πιο βαργοί περιορισμοί, ο Κύπριος δεν είναι και ιδιαίτερα υπάκουος. Θα κάνει του κεφαλιού του. Ναι. Είμαστε, το έχουμε αυτό, λέει. Ναι, είναι στο DNA μας. Και ειδικά εμείς, λέει, γιατί το έχουμε έτσι να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Εμείς βέβαια έχουμε και κάτι άλλο καλό. Ότι αυτή το γεγονός ότι είμαστε μια κλειστή κοινωνία, μικρή χώρα, μπορεί να γίνεται καλύτερη διαχείριση. Mm-hmm. Όταν η Κίνα κατάφερε. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που βλέπω. Οικογένεια επίσης, στενά εδώ συνδεδεμένη. Ναι. Σωστό. Εκείνο όμως που βλέπω εγώ από την πρώτη στιγμή και το είπα στην πρωτολογία μου, είναι ότι όλες οι συνταγμένες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας μίλησαν με μία γλώσσα. Μπορεί να ακούστηκαν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μερικές αντιρρήσεις αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται ή την Ευρωβολή των μέτρων κλπ. Κλπ. Αλλά οι συνταγμένες υπηρεσίες, Υπουργείο κλπ. Δούλεψαν πολύ συστηματικά, συντονισμένα, χωρίς διαφωνίες και πιστεύω ότι αυτό από μόνο του θα έχει πάρα πολύ θετικές εξελίξεις. Ναι. Πέστε μου κάτι τελευταίο για να τον αποδεσμεύσουμε. Ήθελα την άποψή σας για τα φράγματα. Δικαίως 4 κλείσανε, γιατί γίνονται χαμός. Μπορεί να. Με βάση τον κορονοϊό, τα κατεχόμενα, πολιτικά, ναι. Όπως ξέρουμε, τα κατεχόμενα έχουμε είναι μια και περιοχή και έχουμε που δεν ελέγχεται. Επιβεβαιωμένο. Ναι. Δεν μπορεί να το αποφύγει κάποιος, να πει το προφανές. Οι κατεχόμενες περιοχές μας τις αποκαλούμε κατεχόμενες διότι δεν έχουμε έλεγχο. Έτσι. Μπορεί να έκλεισαν τα 4 φράγματα για λάθος λόγους, δεν θέλω να το κρίνω, αλλά πρέπει να γίνουν ολιστικοί έλεγχοι και να ληφθούν ολιστικά μέτρα. Αν εμπιστευόμαστε την Κυπριακή Δημοκρατία μας, το κράτος μας, πρέπει να εμπιστευτούμε τους ειδικούς του να κάνουν αυτό που θεωρούν σωστό για την προστασία του κυπριακού πληθυσμού. Θα πήγαινε ένα βήμα παρακάτω και θα έλεγα ας συνεργαστούν η Κυπριακή Δημοκρατία, η δικιά μας, με τους αρμόδιους από εκεί στα κατεχόμενα, όπως θέλετε ονομάστε τους, ψευδοαρμόδιους, ψευδοκράτους, να συνεργαστούν ακριβώς για μια κοινή πολιτική. Σωστό. Αλλά το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο ή πίσω από πολιτικές σκοπιμότητες και να λέμε ότι δεν είναι με βάση, ας πούμε, την ιατρική ένδειξη ή το ένα ή το άλλο, δεν βοηθά. Οποιαδήποτε και να είναι η σκοπιμότητα, εδώ πρέπει να ληφθούν μέτρα ολιστικής φύσης και στις δύο πλευρές για να μην ξαπλωθεί ο ιός. Και έχουμε και επιβεβαιωμένο περιστατικό 65χρονη Γερμανίδα τουρίστρια στα κατεχόμενα. Δεν μας εκπλήττει καθόλου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σας. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και για την BioBank. Ναι. Κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου μόνο να πω ότι πολλοί κόσμοι τα έχει ήδη ακούσει για μια εκδήλωση που διοργανώναμε για τις 23 του Μάρτη στο Προεδρικό Μέγαρο. Έχει αναβληθεί. Μάλιστα. Θα το ανακοινώσουμε και επίσημα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δέλτα. Λοιπόν, να συνεχίσω με τον Δόκτωρ Καραγιάννη. Ήθελα έτσι να μου συμπληρώσει την άποψή σας για τα κατεχόμενα. Ναι. Θα ήθελα να σχολιάσω και το θέμα της Τουρκίας. Βασικά, οι περιοχές που γειτνιάζουμε το Ιράν είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση λόγω της Συρίας. Επομένως, εάν υπήρχαν και εκεί πέρα κάποια κρούσματα, ίσως να πέρασαν χωρίς να εντοπιστούν, να μην κατάλαβαν τι συνέβαινε. Από την άλλη μεριά, συμμερίζομαι την άποψη του κυρίου Δέλτα ότι ίσως για να μην πλήξουν τον τουρισμό τους, να ήθελαν να κρατήσουν κάπως χαμηλότερους τόνους. Και λογικό, διότι αυτοί ήδη έχουν πρόβλημα με την οικονομία τους. Φανταστείτε, ακριβώς. Γιατί τώρα ανοίγεται ένα άλλο κεφάλαιο. Έχει πληγεί ανεπανόρθωτα η παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή, οι οικονομολόγοι λένε ότι θα γυρίσουμε πίσω στο 8. Mm-hmm. Δηλαδή, πρωτόγνωρα πράγματα. Και επίσης, βέβαια, ο τουρισμός, τεράστια ζημιά.
Άρα όλα αυτά επηρεάζουν, έτσι. Ναι, προφανώς. Φυσικά. Εμείς ελπίζουμε, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ότι με τη θέρμανση του καιρού και με τα μέτρα που έχουν πάρθει να μην έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, οπότε ο κόσμος να αισθάνεται πιο ασφαλής επισκεπτόμενος στην Κύπρο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καραγιάννη. Στην Κύπρο το κομμάτι έρευνα το έχουμε εμείς? Φυσικά. Υπάρχει έρευνα η οποία εντοπίζεται σε διάφορα άλλους τομείς της επιδημιολογίας, όχι τόσο πολύ στις λοιμώδεις ασθένειες. Παρόλο ότι εγώ ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τις λοιμώδεις ασθένειες, το καθημερινή μου ασχολία είναι με τα διοικητικά στο πανεπιστήμιο και τη διδασκαλία, έτσι ο χρόνος που είναι περιορισμένος πλέον. Και ναι, μιλάω για την Κύπρο γενικότερα. Για την Κύπρο γενικότερα. Ναι, τα οικονομικά, η προοπτική, αν επιτρέπουν την έρευνα. Φυσικά την επιτρέπουν. Πολύ σοβαρή έρευνα γίνεται και στο Πανεπιστήμιο το δικό μας και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Ινστιτούτο Νευρολογίας. Σε πολλά κέντρα ερευνητικά γίνεται πολύ και μάλιστα έρευνα η οποία είναι και παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Μάλιστα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα, ένα από τα μέτρα είναι, πέρα από τα σχολεία και τα λοιπά, είναι και τα νοσοκομεία μας. Μάλιστα. Τώρα, η επόμενη μέρα, μετά την ανίχνευση περιστατικού επιβεβαιωμένου και ειδικά από άνθρωπο της δημόσιας υγείας, που κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα, ποια πρέπει να είναι, πιστεύετε εσείς, όσον αφορά τα νοσοκομεία μας? Κοιτάξτε, χάνει η εμπιστοσύνη, διότι ένας που έχει ακούσει και φοβάται λίγο αχύποπτο, σου λέει τώρα πού να πάει εκεί μέσα τώρα. Όχι, γιατί ή να χάσεις την εμπιστοσύνη. Απλούστατα ήταν κάπως αναπάντεχον το γεγονός, όπως είπα και χθες, να έχει έναν από τα πρώτα κρούσματα να συμπεριλαμβάνει άτομο το οποίο εργαζόταν σε νοσοκομείο. Είναι το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε. Είναι το χειρότερο σενάριο και μάλιστα εργαζόταν σε ένα τμήμα του νοσοκομείου το οποίο έχει να κάνει με ευάλωτες ομάδες. Άλλοι συνάδελφοι ήρθαν σε επαφή μαζί του. Ελπίζουμε ότι δεν θα ήταν στη μολυσματική φάση ακόμα της νόσησής του, ούτως ώστε η μετάδοση στους άμεσα, στα άτομα που ήρθαν άμεσα σε επαφή μαζί του. Πάντως είναι καλά στην υγεία του άνθρωπος τώρα, δεν έχει τίποτα. Ναι, φυσικά. Και να πούμε και αυτό, γιατί ακούστηκαν διάφορα ότι είναι ένας διακεκριμένος χειρουργός, και με, αν θέλετε, και με πολύ μεγάλη εξάρτηση και θεσμό με τη δουλειά του. Έτσι. Φυσικά. Νομίζω το κλείσιμο του νοσοκομείου για 2 μέρες ήταν η ενδεδειγμένη ενέργεια για να απολυμανθούν οι χώροι, να γίνει πιο εύκολος ο εντοπισμός των επαφών πριν προχωρήσουν στις επαφές των επαφών. Εφόσον τα πρώτα δείγματα παραμένουν αρνητικά, μετά ο εντοπισμός των επαφών, δεν θα είναι τόσο αναγκαίος. Μιλάμε τώρα, οι πρώτοι 152 ήταν το άμεσο περιβάλλον. Συνεργάτες, νοσηλευτές και συγγενείς, φαντάζομαι. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θεαρρυντικό στοιχείο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι και διασφαλισμένο. Θα σας πω εκεί που σας είχαν πάει κάποιοι άλλοι, αλλά όχι σε λεπτομέρειες. Ακούγονται διάφορα για την Θεία Κοινωνία. Μάλιστα. Ποια είναι η δικιά σας άποψη? Εγώ εξέφρασα την άποψή μου 2 φορές μέχρι τώρα. Έχω πει ότι όλοι είμαστε θρήσκοι, όλοι έχουμε τα πιστεύω μας. Το γεγονός ότι χρησιμοποιείται το ίδιο κουτάλιο για την μετάληψη εμπεριέχει κάποιους κινδύνους. Η μόλυνση του κουταλιού από το σύελλον ενός πιθανός κρούσματος ή πραγματικού κρούσματος υπάρχει. Από εκεί και πέρα, πόσοι θα μολυνθούν, πόσο εύκολη είναι η μόλυνση ή εάν το περιεχόμενο του Αγίου Ποτηρίου είναι αρκετό να δρανοποιήσει τον ιόν, δεν το ξέρουμε. Μάλιστα. Βέβαια, ο κάθε άνθρωπο να πιστεύει ό,τι θέλει. Το είπατε κι εσείς, δεν μπορεί να επιβάλλεις κάποιον αν πιστεύει ή όχι. Πάντως, σημασία έχει ότι ακόμα και για την Εκκλησία η απόφαση του Υπουργικού λέει περιορισμούς
στη συνάθρηση ατόμων περισσότερων από 75. Δεν ξέρω αν θα το δεχτεί η Αρχιεπισκοπή αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η ουσία. Θα προέτρεπα κάποιους να συμβουλευθούν την ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η οποία είναι και η πιο λεπτομερής μέχρι στιγμής που έχω δει. Ναι. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ τώρα πριν τη τηλεφωνική μας και πέστε μου κάτι τελευταίο. Επειδή ο κόσμος έχει μια αγωνία, γεγονός αυτό τώρα, ειδικά όταν οι λιγότερο ενημερωμένοι άνθρωποι έχουν μια έξτρα αγωνία, ένα πανικό θα έλεγα, και το βλέπουμε, πέραν τηλέφωνο, οι γονείς, διάφορα και τρομαγμένοι. Ένα μήνυμα δικό σου, μια συμβουλή δικιά σου, ενός ανθρώπου που νοιάζεται για την υγεία, που δουλεύει για την υγεία, που υπηρετεί την υγεία. Ένα μήνυμα δικό σας. Γεια. Συγγνώμη. Για ένα μήνυμα προς τον κόσμο που ανησυχεί, που είναι πανικόβλητος, που τρέχει να μάθει, που τα λοιπά. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβάλλεται ο κόσμος αυτήν τη στιγμή, διότι τα δύο περιστατικά που έχουμε, το ένα, οι επαφές έχουν χνηλατηθεί στο έπακρον, και στη δεύτερη περίπτωση αυτή του ιατρού επίσης. Επομένως, ας ελπίσουμε ότι δεν θα βγει άλλον θετικό αποτέλεσμα. Έστω και αν βγει, οι αρχές αυτήν τη στιγμή έχουν τρεναριστεί στο πώς να το αντιμετωπίσουν και άμεσα. Έχετε δίκιο. Έχουμε μπει σε μια ρουτίνα ήδη. Φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή, ρουτίνα ότι θα έχουμε δείγματα, ότι θα έχουμε καραντίνες, ότι μπορεί να έχουμε περιστατικά. Όπως και χθες είδαμε στους δέχτες μας την προσομοίωση που έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, το οποίο προορίζεται, αν υπάρξει πρόβλημα, να είναι το νοσοκομείο το οποίο θα δεχτεί τα άτομα. Ασκήσεις, ναι, ασκήσεις ετοιμότητας. Ακριβώς. Επομένως, νομίζω, σαν Κύπρος είμαστε όσο το δυνατόν το γεγονός, πιο έτοιμοι, ναι, γίνεται. Το γεγονός, κύριε Καραγιάννη, είναι ότι είμαστε μικρή χώρα. Η οικογένεια λειτουργεί ακόμα, η κλειστή κοινωνία υπάρχει. Αυτό είναι θετικό ή αρνητικό? Πιο διαχειρίσιμο δεν είναι? Είναι πιο διαχειρίσιμο, ναι. Εγώ πιστεύω ότι οι οικογένειες οι οποίες έχουν μικρά παιδιά θα είναι και οι πιο υπάκουες στις οδηγίες για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Εκεί που έχω λίγες αφιβολίες είναι στους νεαρούς, στους έφηβους. Πάντα είναι έτσι η εξαίρεση, ναι. Κανόνα οι έφηβοι. Και αν με ρωτάτε μένα, και καλά κάνουν. Αν το αντίβαρο σε όλοι συμβαίνει και στο συντηρητισμό πολλές φορές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τώρα τα του εκκλησιασμού, της Θείας Μετάληψης και του κορονοϊού. Στο επίκεντρο και ο εκκλησιασμός, υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και βέβαια σήμερα θα συνεδριάσει και η Ιερά Σύνοδος για να μας δώσει τη θέση της. Πάμε στο ρεπορτάζ. Στον κυκλώνα των αυστηρών μέτρων για πρόληψη της επέκτασης του κορονοϊού και οι θρησκευτικές συναθρήσεις,